Είστε νέο γονιό και προβληματίζεστε αν θα πρέπει να εμβολιάσετε το παιδί σα. Βρίσκεστε μήπω σε σύγχυση ανάμεσα σε μύθου και αλήθειε που επικρατούν γύρω από τα πολυδύναμα εμβόλια. Ποια μέτρα πρέπει να λάβετε για να προστατέψετε μικρά παιδιά αλλά και εφήβους από τη τιδά; Υπάρχει λύση. Σε λίγο στην εκπομπή μας. Σχεδόν το 30% του πληθυσμού τη χώρα φαίνεται ότι δεν έχει εμβολιαστεί ποτέ του στη διάρκεια τη ενηλική ζωή του. Παράλληλα, το αντιεμβολιαστικό κίνημα φαίνεται ότι λαμβάνει διαστάσει επιδημία, καθώ απλά τις τιτερούγε του στην Ελλάδα φτάνοντα σε ένα ποσοστό σχεδόν του 58%, δεδομένου ότι πολλέ φορέ τα ζευγάρια δεν συμφωνούν για το αν θα πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι το παιδί του. Τι συμβαίνει λοιπόν στι περιπτώσει αυτέ. Πώ αντιμετωπίζουμε ένα νόσημα, όπω για παράδειγμα μία ηλαρά ή μηνικίτιδα, όταν δεν υπάρχει εμβολιασμό ή εφόσον θα πρέπει να υπάρξει ένα εμβολιασμό για να έχουμε την υγεία του παιδιού μα όπω θα πρέπει αυτή να είναι. Για το θέμα λοιπόν των εμβολιασμών, έχουμε κοντά μα τον παιδίατρο, τον γιατρό, κύριο Σπύρο Μαζάνη. Γιατρέ, καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει και πλέον παίρνει, όπω είπα, διαστάσει επιδημία σε εποχές που αν μη τι άλλο θα έπρεπε να είμαστε ενήμεροι για το τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά τα εμβόλια και πολύ περισσότερο πώς θα πρέπει να προστατέψουμε την υγεία των παιδιών μας. Ένα σχόλιο θα ήθελα από εσά καταρχάς για τα εμβόλια. Γιατί όλος αυτός ο ντόρος και μάλιστα τα τελευταία χρόνια παίρνει λοιπόν αυτή την τάση μιας μόδας, μιας επιδημίας. Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει διότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν ζήσει τις παλιότερες εποχές που οι άνθρωποι, ελείψη εμβολίων, πέθαιναν ή έμεναν παράλυτοι ε, εξαιτία των νόσων για τον οποίο σήμερα υπάρχουν τα εμβόλια και έτσι σώζονται πάρα πολλές ζωές. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος ότι δεν έχουν τέτοιες παραστάσεις και νομίζουν ότι επειδή πολλές από αυτές τις ασθένειες, τις παλιότερες, δεν εμφανίζονται σήμερα, δεν υπάρχει και λόγος να κάνουν τα εμβόλια. Αυτό είναι μία εντελώς επιπόλαια άποψη, διότι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κάποιες αρρώστιες σήμερα επικίνδυνες, οφείλονται στο ότι γίνονται τα εμβόλια. Ότι Εάν βρεθήκαν σταμα... εμβόλια. Ακριβώς, βρεθήκαν ναι. και γίνονται τα εμβόλια. Εάν σταματήσει μεγάλο μέρος του κόσμου να εμβολιάζεται, θα ξαναεμφανιστούν επιδημίες όπως ήταν παλιότερα, όπου κατά διαστήματα χιλιάδες και εκατομμύρια κόσμος στον κόσμο νόσησε και έχασε και τη ζωή του. Για παράδειγμα, το πρόσφατο το φετινό, εδώ και ένα χρόνο περίπου υπάρχει επιδημία ηλαράς σε όλη την Ευρώπη, έχουν φτάσει τα κρούσματα στην Ελλάδα πάνω από 2.000, ενώ είχαμε μόνο ένα κρούσμα το χρόνο. 2.000 και μόνο κρούσματα. Και ίσως και μόνο παραπάνω, στην μόνο στην Ελλάδα, ενώ είχαμε μόνο ένα κρούσμα κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι υπάρχει μια αύξηση του 2.000%. Ε, κρατάω ένα ποσοστό το οποίο λέει 58% των γονέων δεν συμφωνούν μεταξύ του, δεν βρίσκουν λοιπόν μια κοινή γραμμή για το αν θα πρέπει να προχωρήσουν σε εμβολιασμό ή όχι των παιδιών. Και το ερώτημα είναι, γιατί το αντιεμβολιαστικό κίνημα γνωρίζει τόσο μεγάλη άνθεση. Κοιτάξτε, για μένα δεν υπάρχει αντιεμβολιαστικό κίνημα. Αλλά? Κίνημα σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόεδρο, αντιπρόεδρο, είναι κάτι θεσμικό. Μία τάση, να το πούμε λοιπόν καλύτερα. Λοιπόν, μία τάση, μία παραπληροφόρηση και μία αμέλεια των γονιών. Όπω υπήρχε παλιότερα ο κίτρινο τύπο, υπάρχει το κίτρινο ίντερνετ. Που έχει πρόσβαση όλο ο κόσμο, δεν διαβάζουν πια εφημερίδε και μπαίνουν στο ίντερνετ και διαβάζουν πράγματα τα οποία επιστημονικά δεν ισχύουν. Πώ μπορεί ένα ζωνιό ε... όμω να καταλάβει εάν αυτό το οποίο διαβάζει, είτε πρόκειται για ένα παραδοσιακό μέσο όπω είναι μια εφημερίδα, όπω λέτε, είτε για ένα περιοδικό επιστημονικό ή για το ίντερνετ. Πώ λοιπόν θα γνωρίζει ο άνθρωπο αυτό, ο οποίο δεν έχει δικέ γνώσει, αν αυτό που διαβάζει είναι ή όχι σωστό επιστημονικά. Είναι πολύ απλό. Θα πρέπει να διαβάζει υπογεγραμμένα άρθρα από γνωστού επιστήμονε. Όχι ανυπόγραφα, και όχι από κάποια site ενδεχομένω που είναι ερετικά σε κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν διαβάζοντας επίσημα site, επίσημα, ε, επίσημες εργασίες, είναι σίγουρος ότι πρέπει να κάνει αυτό που είναι το σωστό. Και φυσικά πίσω από αυτή την πληροφόρηση υπάρχει το Πανεπιστήμιο, υπάρχουν οι παιδιατρικές επίσημες εταιρείες, υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Εμβολιασμών στην Ελλάδα, Υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, ε, το οποίο προτείνει τι πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα ή αντίστοιχα τι πρέπει να γίνεται στην κάθε χώρα ανάλογα με τις επιδημίες που υπάρχουν. Άρα λοιπόν υπάρχουν επίσημοι φορείς, οι οποίοι είναι επιστημονικοί, οι οποίοι λογοδοτούν κάπου και δεν είναι μπαίνω στο ίντερνετ και ό,τι κατεβάζει το ίντερνετ το διαβάζω και το παραδέχομαι, διότι έτσι... Δεν έχω τη σωστή πληροφόρηση. Έχω λανθασμένη πληροφόρηση. Θα πρέπει, για πα... να... ναι, ναι. θα πρέπει να σας πω ότι τα εμβόλια μετά το καθαρό νερό είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη ιατρική που είχαμε ποτέ. Mm -hmm. Διότι μετά το καθαρό νερό που σώθηκαν ζωές και ακόμα και σήμερα πεθαίνει κόσμος στις υποανάπτυξες χώρες λόγω έλλειψης καθαρού νερού, ήρθαν τα εμβόλια όπου έσωσαν εκατομμύρια ζωέ σε όλη τη γη. Αν δεν υπήρχαν τα εμβόλια σήμερα, ο πληθυσμό τη γη δεν θα ήταν τόσο που είναι σήμερα. Θέλω να μείνουμε στο κομμάτι ακριβώ αυτή τη αντιεμβολιαστική τάση που παρουσιάζεται, όπω είπατε, στην Ευρώπη, γιατί το ζήσαμε πέρσι ιδιαίτερα πάρα πολύ έντονα με το θέμα τη Λαρά. Με το πολυδύναμο εμβόλιο τη Λαρά, για το οποίο πολλοί κόσμο αντιδρούσε και δεν ήθελε να εμβολιάσει τα παιδιά του. Πώς λοιπόν η ΛΑΡΑ επανεμφανίζεται μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα έχουμε και θανάτους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το γεγονός ότι εμφανίστηκε η ΛΑΡΑ ήταν η αμέλεια κάποιων γονιών να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Και μιλώ καθαρά για αμέλεια. Άρα λοιπόν εμφανίστηκαν ξανά κρούσματα η ΛΑΡΑ που εγώ με την ηλικία που βρίσκομαι σαν παιδίατρος δεν έχω συναντήσει ποτέ στην καριέρα μου την ΛΑΡΑ διότι υπήρχαν τα εμβόλια και δεν την έχω δει κιόλα πώ είναι. Και μετά από τόσα χρόνια, λόγω έλλειψη εμβολιασμένων ατόμων, επανήλθε η επιδημία. Και δεν θα σταματήσει αυτή η επιδημία η Λαράς, αν δεν νοσήσουν όλοι όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Έλλειψη, ε, είπατε, γνώση ή, εν πάση περιπτώσει, αδυναμία να κάνει κάποιο γονιό το εμβόλιο αυτό στο παιδί. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένω είτε δεν μου το ταμείο, θεωρούν, ξαναλέω, είτε δεν μπορούν να το βρουν και είναι μη προσβάσιμο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ε, λόγω της σοβαρότητας και της προσφοράς των εμβολίων προς την υγεία του πληθυσμού, Σχεδόν όλα τα εμβόλια καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία Άρα λοιπόν όλοι οι γονείς έχουν πρόσβαση να κάνουν δωρεάν το εμβόλιο στο παιδί τους Και φυσικά υπάρχουν και δομές κρατικές Όπου μπορεί κάποιος να πάει σε ένα, μια κρατική υπηρεσία εμβολιασμών Και να κάνει το εμβόλιο του παιδιού του Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία Ας πω και κάτι άλλο Λέει καμιά φορά κάποιο: Αν κολλήσω η λαρά τι πιθανότητε έχει, ας πούμε, το παιδί μου να πεθάνει. Mm -hmm. Και του λε, είναι 1% Ναι, αλλά όταν είναι το δικό σου παιδί, είναι 100% Η μονάδα λοιπόν γίνεται το σύνολο, δεν γίνεται ναι, το, το σύνολο η μονάδα. Ναι, ναι, διότι οι συνέπειες από μια τέτοια ασθένεια όπως είναι η λαρά mm. ή και οι άλλες σοβαρές ασθένειες από τις οποίες υπάρχουν τα εμβόλια οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πάμε στατιστικώς Ούτε μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει. Όταν κάνουμε μία ασφάλεια στο σπίτι μας για φωτιά ή μία ασφάλεια στο αυτοκίνητό μας, δεν ξέρουμε ότι θα πιάσει το σπίτι μας φωτιά ή το αυτοκίνητό μας θα τρακάρουμε. Αν όμω τρακάρουμε ή αν πιάσει το σπίτι μας φωτιά, έχουμε την ασφάλεια. Το ίδιο είναι και με τα εμβόλια. Είναι η πρόληψη λοιπόν. Είναι δεν η είναι πρόληψη. τη λοιπόν. Σωστά. Ένα βήμα πριν. Σωστά. Απόλυτα. Είναι η πρόληψη. Και ακόμα και ο Ιπποκράτης έλεγε τότε τα αρχαία χρόνια ότι είναι προτιμότερο να προλαμβάνουμε μία αρρώστια παρά να τρέχουμε μετά να τη θεραπεύσουμε. Να θεραπεύσουμε. Και ναι. επίσης το κόστος της αντιμετώπισης των ασθενειών για ένα κράτος είναι πολύ μεγαλύτερο από το να δώσει χρήματα για να εμβολιάσει τον πληθυσμό του. Διότι όταν κάποιος αρρωσταίνει έχουμε μέρες νοσηλείας, έχουμε απώλεια ζωής, έχουμε αναπηρίες όπου επιβαρύνεται το κράτος πολύ περισσότερο από το να χορηγήσει ένα εμβόλιο. Συνεπώς λοιπόν τα κόστη είναι αντιστρόφως ανάλογα και τα ωφέλη επίσης είναι αντιστρόφως ανάλογα από το να κάνει ένας ένα εμβόλιο ή το να μην κάνει. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ γιατρέ. Πολλοί θεωρούν ότι τα εμβόλια ε, είναι μόνο για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες ηλικιακέ. Ας πούμε τα πολύ μικρά παιδιά ή παράδειγμα οι ευπαθεί ομάδε, όπως είναι για το εμβόλιο της γρήπης παράδειγμα ε, σε μέση ηλικία ή σε Τρίτη ηλικία. Στην τρίτη ηλικία. Τελικά, ενήλικες και τα παιδιά πρέπει να εμβολιάζονται κατά τον ίδιο τρόπο. Ανάλογα με την επικίνδυνότητα που υπάρχει για κάθε ηλικία, συστήνεται διαφορετικό εμβόλιο και διαφορετική δοσολογία. Μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε αυτή τη στιγμή τι σημαίνει ευπαθείς ομάδες. Mm -hmm. Γιατί πραγματικά υπάρχει κόσμο που λέει: Μα εγώ δεν είμαι στι ευπαθεί ομάδε, γιατί να κάνω το εμβόλιο τη γρήπη. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια παρεξήγηση. Λέμε ότι οι ευπαθεί ομάδε πρέπει να το κάνουν το εμβόλιο. Οι ευπαθεί ομάδε υποχρεωτικά για να σωθούν. Διότι αν κάποιο που είναι διαβητικό, έχει άσθημα, έχει μια καταστολή του νοσοποιητικού του, έχει καρκίνο, ε, κολλήσει τη γρήπη, ενδεχομένως θα πάθει πολύ μεγάλες βλάβες και πιθανόν και το θάνατο. Εάν λοιπόν αυτά τα άτομα που είναι ευπαθείς ομάδες, του συστήνουμε να κάνουν το εμβόλιο, άρα το εμβόλιο δεν τους προκαλεί κακό, δεν τους mm -hmm. κάνει τίποτα, αλλά αντίθετα τους προστατεύει, γιατί θα κάνει κακό σε ένα υγιή άνθρωπο, παιδί ή μεγαλύτερο, κάνοντας το εμβόλιο. Πρέπει λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, mm -hmm. ότι τα εμβόλια είναι για όλες τις ηλικίε και οι ευπαθείς ομάδες είναι αυτές οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να το κάνουν για να σωθούν. Άρα λοιπόν εδώ αναδεικνύεται η ασφάλεια των εμβολίων που επαναλαμβάνω, αφού το συστήνει σε έναν οργανισμό που ήδη είναι άρρωστος και έχει χρόνιο νόσημα, έναν καρδιοπαθή και δεν θα πάθει mm -hmm. τίποτα από το εμβόλιο, πώς φοβάται αυτός ο οποίος είναι υγιής. Μάλιστα. Με οδηγείτε ακριβώ σε ένα σημείο το οποίο είναι κομβικό. Μύθοι και αλήθειε, και θέλω να δούμε κάποιου από αυτού του μύθου ή αλήθειε, ένα προ ένα και να μου του εξηγήσετε. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη μα κάρτα. Μύθο ή αλήθεια. Είναι καλύτερο για το παιδί να κολλήσει την όσο από το να έχει έναν εμβολιασμό. Αν αυτό ήταν αλήθεια, δεν χρειαζόταν να υπάρχουν τα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι... φτιάχτηκαν ακριβώ για να προστατεύσουν τα παιδιά, να μην κολλήσουν από αυτές τις ασθένειες, διότι αν κολλήσει ένα παιδί την ασθένεια, έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάθει σοβαρή χρόνια βλάβη στην υγεία του. Mm -hmm. Αν γλιτώσει το θάνατο, mm -hmm. μπορεί να του αφήσει κάποια, ε, κάποιο υπόλοιμα νευρολογικό ε, και χώρια η ταλαιπωρία της νοσηλείας και... Όλα αυτά που μπορούν και να υποστηρίξουν και, και, και επιπλοκές, βεβαίω. Mm -hmm. Μύθο ή αλήθεια. Να δούμε λοιπόν το δεύτερο. Τα εμβόλια φορτώνουν τον οργανισμό με πολλά άχρηστα αντιγόνα και έτσι πιέζεται το ανοσοποιητικό. Είναι αστείο αυτό. Συμβαίνει το εξή. Τα παλιότερα χρόνια, όταν κάναμε ένα εμβόλιο, παίρναμε όλο το μικρόβιο, mm -hmm. το εξασθενούσαμε, το βάζαμε μέσα στον οργανισμό. Και έτσι ο οργανισμό δημιουργούσε αντισώματα για να πολεμήσει ενδεχομένω το μικρόβιο που θα μπει μέσα. Σήμερα παίρνουμε την τρίχα από το μικρόβιο. Δηλαδή, αν εσεί ήσασταν το μικρόβιο, παλιότερα σα παίρναμε μόνο και σα βάζαμε μέσα. Τώρα παίρνουμε μόνο την τρίχα, γιατί υπάρχει η βιοτεχνολογία με το DNA και παίρνουμε μόνο αυτό. Άρα, παλιότερα όταν κάναμε ένα εμβόλιο, βάζαμε μέσα στον οργανισμό 70.000 αντιγόνα, σήμερα βάζουμε 3.000. Τεράστια Α, διαφορά. Θα αυτά για να προκαλέσουν Α, την γέννηση των αντισωμάτων. Βεβαίω. Mm -hmm. Αυτό είπαμε ότι λόγω τη βιοτεχνολογία με το DNA μπορούμε με πολύ λιγότερα αντιγόνα να βάζουμε μέσα στον οργανισμό και να φτιάχνουμε εμβόλια. Μύθο ή αλήθεια. Τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό και άλλε μακροπρόθεσμε συνέπειε. Ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά να συζητείτε και σε δημόσια φόρα σε, σε αλλά και μεταξύ των γονέων κατηγορούν εμβόλια ότι αυτά οφείλονται για την πρόκληση αυτισμού και άλλων έτσι πολύ ιδιαίτερων ασθενείων στα παιδιά. Αυτό είναι λάθος. Ήδη το θέμα αυτό έχει λήξει εδώ και πολλά χρόνια. Κάποτε υπήρξε μία μελέτη από έναν ε, Άγγλο ιατρό ο οποίος έδειξε με τη μελέτη του αυτή ότι το εμβόλιο της σύλλαρας μπορεί να προκαλέσει αυτισμό. Ήταν μία και μοναδική μελέτη. Mm -hmm. Έκτοτε έγιναν πολλές μελέτες και απέδειξαν ακριβώς το αντίθετο, ότι το εμβόλιο είναι αθώο. Αργότερα αυτός ο γιατρός δικάστηκε διότι παραδέχτηκε ότι η μελέτη του ήταν κατασκευασμένη προκειμένου να υποστηρίξει τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Του πήρανε το πτυχίο και είναι και στη φυλακή. Να τονίσουμε ότι κανένα εμβόλιο δεν έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να προκαλέσει αυτισμό. Ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο. Και τα μία σημερινά περίπτωση επιστημονικά ναι. δεδομένα όχι. Επίση, επειδή ο αυτισμό είναι μία ασθένεια άγνωστη αιτιολογία ακόμα και η οποία εμφανίζεται συνήθω μετά τα τρία χρόνια του παιδιού, τι συμβαίνει, Είναι εύκολο να κατηγορήσουμε ένα εμβόλιο προκειμένου να φύγει πάνω από το παιδί η ρετσινιά ότι γεννήθηκε έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε ακόμα από πού προέρχεται yeah. αυτή η ασθένεια. Έτσι, είναι εύκολο λοιπόν ένα νευρολογικό πρόβλημα κάπου να το ρίξουμε. Και επειδή βρίσκεται το παιδί στην ηλικία που γίνονται εμβόλια, είναι εύκολο να πει κάποιο: Α, ξέρει, μετά από αυτό το εμβόλιο εφάνισε αυτισμό. Αυτά όλα είναι επιπόλαια και γρήγορα τα επόμενα χρόνια θα ξεκαθαρίσει το θέμα όταν θα ανακαλύψουμε. Τι είναι ο αυτισμό, από πού προέρχεται. Όπω πάρα πολλέ ασθένειε που στο παρελθόν ήταν κακοδαιμονίε, έτσι δεν, δεν τολμούσαμε να πούμε τη λέξη καρκίνο, λέγαμε το χτυκιό, λέγαμε το κακό, λέγαμε διάφορα πράγματα, δεν ξέραμε τι ήταν ο καρκίνο. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τον αυτισμό, γιατρέ, ε, ο κόσμο ακόμη έχει τους του δικού του προβληματισμού, τι δικέ του επιφυλάξει και είναι πολύ δύσκολο επίση για έναν άνθρωπο ο οποίο έχει ένα παιδί αυτιστικό να παραδεχτεί ή να μην παραδεχτεί πως ε, οφείλεται στο εμβόλιο ή εν πάση περιπτώσει τι του. Ένα πολύ λεπτό ζήτημα, με όλο το σεβασμό το αντιμετωπίζουμε, αλλά χαίρομαι που κάνετε αυτή τη διάκριση ό,τι αφορά τα εμβόλια και τον αυτισμό. Εγώ έχω γονεί που έχουν παιδί αυτιστικό. Ε, και άλλοι συνάδελφοι μου το μου έχουν πει και αυτό το περιστατικό που θα σα πω. Ε, για λόγου. Ε, καθαρά ψυχολογικού. Πολλέ φορέ αυτού του γονεί έχουμε πει: Κοίταξε αυτό το εμβόλιο τη Ιλαρά, άστο να μην το κάνουμε στου 15 μήνε που πρέπει να γίνει, να το κάνουμε μετά τα τρία χρόνια. Για, για ψυχολογικού λόγου. Ναι, για ψυχολογικού ναι. λόγου, επειδή. Μέχρι τα τρία χρόνια δεν καταλαβαίνει αν έχει αυτισμό το παιδί. Λέμε άστο να κλείσει τα τρία χρόνια και αφού ο γονιός βλέπει ότι το παιδάκι του δεν είναι αυτιστικό να του κάνουμε το εμβόλιο. Και αυτοί οι γονεί ξέρετε τι λένε, όχι γιατρέ. Ξέρω ότι το παιδί μου που είναι αυτιστικό δεν, το, δεν είναι από το εμβόλιο. Θα μου το κάνει στο εμβόλιο κανονικά στο δεύτερο παιδί ή στο τρίτο. Εκεί που πρέπει να γίνει, στην ηλικία που πρέπει mm. να γίνει. Υπάρχουν λοιπόν και αυτέ οι περιπτώσει που είναι οι γονεί, οι πιο ψαγμένοι, οι οποίοι. οι πιο σοβαρά ψαγμένοι μάλλον. έτσι. Yeah, με έγκυρε πηγέ πληροφόρηση. Αυτό εννοώ. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κατηγορία, στον επόμενο μύθο ή αλήθεια, αν μπορεί το χαρακτηρίσει έτσι. Τα εμβόλια έχουν βλαβερέ ουσίε όπω η ηθιομερσάλη και το αλουμίνιο. Τα εμβόλια έχουν ουσίε μέσα οι οποίε είναι απαραίτητε για να συγκροτήσουν το εμβόλιο, να είναι σε υγρή μορφή, να συντηρηθεί κτλ. Πλην όμω, όλε αυτέ οι ουσίε είναι μετρημένε ώστε να είναι αυλαβεί. Τίποτα στην ζωή από αυτό που καταναλώνουμε, είτε είναι από το στόμα μα είτε από τον αέρα, δεν είναι τελείω αυλαβέ. Ακόμα και τώρα καθημερινά τρώμε διοξίνε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 400 ουσίες οι οποίες μελετώνται παγκοσμίω για να βρούμε το ελάχιστο που επιτρέπεται να υπάρχουν μέσα στον οργανισμό μας. Αυτές λοιπόν οι ουσίες οι οποίες είναι μέσα στα εμβόλια είναι ακίνδυνες. Είναι σε τέτοιο βαθμό που δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν νομίζω τους μύθους και αλήθειες, εν μέρη τα είπαμε και το ερώτημα είναι λοιπόν αφού μιλάμε για τα εμβόλια Πώ δράει ένα εμβόλιο, Ποιο είναι ο μηχανισμό εκείνο που μα δίνει τη δυνατότητα να θωρακίσουμε τον οργανισμό μα προτού καν βρεθούμε να αντιμετωπίσουμε μια ασθένεια, είτε λέγεται η λαρά, παροτίτιδα, είτε μηνυγκίτιδα, που είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια, και παράλληλα θέλω να μου εξηγήσετε λιγάκι πώ λειτουργεί αυτό ο μηχανισμό. Είναι πάρα πολύ απλό να το κατανοήσουμε από τη στιγμή που θα εξηγήσουμε πρώτα τι είναι μια αρρώστια. Mm -hmm. Ένα μικρόβιο λοιπόν μπαίνει μέσα στον οργανισμό μα από το στόμα μας, από τη μύτη μας, από το δέρμα μας. Αυτό το μικρόβιο αρχίζει να σκοτώνει τα κύτταρα του οργανισμού μας. Τα υγιή κύτταρα. Τα σωστά. υγιή κύτταρα. Άρα υπάρχει αρρώστια. Κάνουμε πυρετό, κάνουμε βήχα, έχουμε καταβολή κτλ. Ο οργανισμός τι κάνει. Στέλνει τα αντισώματά του, είναι κάτι άλλα κύτταρα, προκειμένου να σκοτώσουν το μικρόβιο. Το στρατό. Το, το στρατό του, την, την αστυνομία του. Στέλνουν την αστυνομία του λοιπόν να πιάσει τους ε, κακοποιούς. Mm -hmm. Όταν το καταφέρει η αστυνομία και τους συλλάβει, σταματάει η αρρώστια, ο άνθρωπος σταματάει να είναι άρρωστος, επανέρχεται στη φυσιολογική του ζωή. Αν όμως αυτά τα, τα μικρόβια, αυτή η κακοπή, είναι πολύ περισσότερη και πιο δυνατή από την αστυνομία, η αστυνομία δεν φτάνει με αποτέλεσμα να ε, καταβάλλεται ο οργανισμός και να έχουμε θάνατο, να έχουμε νοσηλεία, να έχουμε απώλειες, και σωματική ακαιρεότητα, έτσι, αναπηρία κτλ. λοιπά. Το εμβόλιο λοιπόν τι κάνει. Το εμβόλιο παίρνουμε ένα μικρόβιο. Βλέπουμε παράλληλα γιατρέ και ακριβώ τι συμβαίνει σε αυτό το πράγμα. Εδώ μπορείτε αν θέλετε να μα εξηγείτε κιόλα. Παίρνουμε ένα μικρόβιο. Με κάποια βιοτεχνολογία το εξασθενούμε, είτε το θανατώνουμε εντελώ, είτε το κάνουμε τόσο ακίνδυνο, σαν να είναι μεθυσμένο, και σε πολύ μικρή ποσότητα το βάζουμε μέσα στον οργανισμό. Ο οργανισμός λοιπόν αναγνωρίζει το μικρόβιο σαν ξένο και χωρίς το μικρόβιο να προ... μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον οργανισμό, ο οργανισμός κάνει αντισώματα. Ή σε μικρότερες δηλαδή, ποσότητες. Δηλαδή κάνει, ε, κάνει αντισώματα, ναι. ε, ε, βλέπει ποιο είναι το μικρόβιο αυτό, του βγάζει μια φωτογραφία και την κολλάει αυτή τη φωτογραφία σε όλο το σώμα μέσα. Σαν είναι μια αφίσα λοιπόν, σαν καταζητούμενο. Αυτό λοιπόν θεωρείται καταζητούμενο. Mm -hmm. Όταν λοιπόν το πραγματικό μικρόβιο μπει στον οργανισμό, τότε ο οργανισμό το αναγνωρίζει από την αφίσα ότι είναι ξένο και στέλνει τα έτοιμα αντισώματα, τον έτοιμο στρατό, την έτοιμη αστυνομία, έτσι, που είναι άλλε φορέ το ναυτικό, άλλε φορέ το πεζικό, άλλε φορέ είναι η αεροπορία, ανάλογα με το μικρόβιο. Έτσι, προσαρμόζεται. Μπράβο και το σκοτώνει. Αυτή είναι η διαδικασία του εμβολίου. Mm -hmm. Είναι ένα πολύ μικρό νεκρό μικρόβιο που μπαίνει μέσα στον οργανισμό χωρίς να μπορεί να προκαλέσει βλάβη, χωρίς να μπορεί να προκαλέσει αρρώστια. Δημιουργούμε ε, τα αντισώματα για να σκοτώσουν το μικρόβιο όταν θα μπει στην πραγματικότητα μέσα στον οργανισμό. Αυτή η μικρή ποσότητα και ειδικά όταν μιλάμε για μια ασθένεια τόσο σοβαρή όπως η μηνυγκίτιδα, την οποία θέλω ειδικά τώρα να αναφερθούμε... Αν μπει μες στον οργανισμό μα, έστω και εξασθενημένη, έστω και αδυνατισμένη, μπορεί μελλοντικά να δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και αν έχει κάνει κάποιο ένα εμβόλιο. Δεν πρόκειται ποτέ ένα εξασθενημένο μικρόβιο που βρίσκεται μέσα στο εμβόλιο που είναι κατασκευασμένο σε ένα εργαστήριο με ειδικού τρόπου να προκαλέσει μελλοντικά κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα θωρακίζεται ο και μάλιστα Μπορεί να τον προστατεύσει τον οργανισμό και από ξαδελφάκια αυτού του μικροβίου που μοιάζουν λίγο μεταξύ τους. Έχουν τα ίδια δηλαδή. μάτια, έχουν ναι. την ίδια μύτη, έχουν τα ίδια μαλλιά. Έτσι. Γιατί μοιάζουν. τα ξαδέλφια ναι. μεταξύ μοιάζουν, έτσι δεν είναι, έχουν ένα παρόμοιο <laughs> DNA. Έτσι, λοιπόν, βάζουμε ένα μικρόβιο ας πούμε τη γρήπης Α μέσα στον οργανισμό και μετά υπάρχουν άλλοι που είναι ξαδελφάκια, μοιάζει λίγο η δομή τους και ο οργανισμό. Το αναγνωρίζει και αυτό σαν ξένο mm -hmm. και το σκοτώνει. Αλλά πάντοτε μιλάμε για μικρόβια. Μιλάμε για πράγματα τα οποία θα δημιουργούσαν κακό στον οργανισμό. Μάλιστα. Και μια και σα έκανα αυτή την εισαγωγή για την μυνικήτιδα, θέλω καταρχά να πούμε τι είναι η μυνικήτιδα, ποιε μορφέ τη βλέπουμε, και θα προχωρήσουμε να δούμε βεβαίω και τα συμπτώματά τη. Η μυνικήτιδα είναι ίσω από τι πιο σοβαρέ αρρώστιε που μπορεί να προκληθούν από μικρόβιο διότι η εξέλιξή της είναι ραγδαία. Μπορεί ένα παιδάκι που το βλέπεις τώρα και δεν είσαι σίγουρος ακόμα αν έχει μηνυγκίτιδα, σε μία ώρα να το χάσεις. Τόσο γρήγορη. Τόσο είναι, είναι η γρήγορα. εξέλιξη Μπορεί. της νόσου ναι. αυτής. Μηνυγκίτιδα λοιπόν τι είναι. Είναι η βλάβη κάποιων μεμβρανών που καλύπτουν τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλός μας καλύπτεται από κάποιες μεμβράνες mm -hmm. ώστε να προστατεύεται, να μην χτυπάει πάνω στο κρανίο πάνω στα κόκκαλα του κεφαλιού όταν κουνιέται το κεφάλι μας. Είναι Αυτέ... λοιπόν το περίβλημα του εγκεφάλου, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. Αυτό, αυτές οι μεβρανίτσες λοιπόν, όταν πάει ένα μικρόβιο εκεί, νοσούν και κάνουν τη μινιγκίτιδα. Όπω mm -hmm. Όπως άμα πάνε στο φάριγγα, κάνουν τη φαριγκίτιδα, όταν θα πάνε στο αυτή κάνουν την οτίτιδα, όταν θα πάνε στις αμυγδαλές μας κάνουν την αμυγδαλίτιδα. Mm -hmm. Αυτή είναι λοιπόν η μινιγκίτιδα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος, επειδή είναι από τα πιο σοβαρά όργανα του οργανισμού και τα πιο χρήσιμα. Αν λοιπόν νοσήσουν οι μεμβράνες αυτές, επηρεάζουν τον εγκέφαλο και έχουμε πολύ σοβαρά συμπτώματα που μπορεί να απειληθεί και η ζωή του ατόμου που έχει αρρωστήσει από αυτή την αρρώστια. Τώρα, σε τι τύπους όμως διακρίνεται η μενικίτιδα, γιατί έχουμε μενικίτιδα τύπου Β, μενικίτιδα τύπου Α, Σ, σε... γίνεται μια πολύ μεγάλη διάκριση λοιπόν των διαφορών τύπων που υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλά μικρόβια και οι, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν μηνυγίτιδα. Οποιοδήποτε μικρόβιο πάει στι μήνυγε του εγκεφάλου μπορεί να κάνει τη μηνυγίτιδα. Από όλα αυτά υπάρχουν 13 οροτύποι που λέμε, 13 τύποι μηνυγιτιδόκοκου που είναι οι πιο σοβαροί. <coughs> και από αυτούς τους 13, για τους 6 έχουμε εμβόλια που είναι και οι πιο σοβαροί. Προλαβάνονται λοιπόν αυτές τις περιπτώσεις. Προλα, ε, με το εμβόλιο προλαβάνονται. το εμβόλιο, βεβαίως. Αυτός ναι. είναι ο στόχος του εμβολιου. Από αυτούς τους έξι τους πιο σοβαρούς, ο πιο σοβαρός από τους έξι ακόμα είναι ο μηνυγκιντιδόκοκος Β. Είναι mm -hmm. ο πιο σοβαρός διότι 8 στα 10 παιδιά ας πούμε που θα αρρωστήσουν, εάν δεν πεθάνουν θα τους αφήσει κάποιο νευρολογικό υπόλοιμα. Άρα μιλάμε για ένα 80% σίγουρη, να το πω έτσι, ζημία στο παιδί το οποίο θα νοσήσει εφόσον αποφύγει το μοιραίο. Ακριβώς. Εφόσον δεν έχει εμβολιαστεί. η ασθένεια λοιπόν αυτή τι συμπτώματα θα μα δώσει, Πώ γίνεται αντιληπτή από τον κάθε γονιό ο οποίο μπορεί να θεωρήσει ότι είναι κάτι προσωρινό, κάτι το οποίο μοιάζει, αλλά δεν είναι μια απλή ασθένεια. Δυστυχώς, η μηνυγίτιδα στην έναρξή τη έχει απλά συμπτώματα σαν ένα οποιοδήποτε κρυολόγημα, σαν μια οποιαδήποτε ίωση. Ο δηλαδή ξεκινάει με λίγη ρινίτιδα, μίξες δηλαδή, ναι. με λίγο βήχα, με λίγο πονοκέφαλο, με λίγο πυρετό, όμως η διαφορά με την ίωση ή με τις άλλες αρρώστιες είναι ότι εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Ο χρόνος Εκεί, δηλαδή πώς Σε ώρες σε 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 ναι. Παίζουμε με ώρες, yeah. είμαστε τυχεροί, να, να είναι μέρες που θα εμφανίσει τη μηνυγκίτιδα, μία-δύο μέρες. Μιλάμε για ώρες. Άρα λοιπόν τα συμπτώματα είναι πολύ πιο θορυβόδη, κάνει πολύ πιο γρήγορα ψηλό πυρετό, κάνει έντονο πόνο στο κεφάλι, mm. ε, δεν μπορεί το παιδί να σκύψει το κεφαλάκι του, να κουμπίσει το σαγόνι του στο στέρνο. Δυσκαμψία λοιπόν, έχει να. Λοιπόν. Ναι. Και μετά από αυτά τα στάδια ε, εμφανίζει και ένα ειδικό εξάνθημα, κοκκινίλες το δέρμα, που καλό είναι να μην φτάσει σε αυτό το σημείο το παιδί, γιατί όταν θα έχει εμφανίσει και το αιμορραγικό εξάνθημα που λέμε, mm -hmm. πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μα πάρα πολύ σοβαρά. Άρα λοιπόν, ε, κάθε παιδί το οποίο κάνει πυρετό ε, δεν σημαίνει ότι έχει μια πλήρωση. Πρέπει οι γονεί να είναι σε εγρήγορση γιατί κάθε φορά μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Ε, να μην φοβήσουμε όμως τους τηλεθεατές και του γονεί, γιατί ε, ξέρετε, αν για κάθε τι για έναν απλό πυρετό. Χτυπάνε την πόρτα του νοσοκομείου. Ειδικά την περίοδο αυτή που αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό ζήτημα με τη δημόσια υγεία, καταλαβαίνετε ότι πανικό θα δημιουργηθεί, αποτέλεσμα δεν θα βγει και όντω μπορεί να έχουμε να κάνουμε μία απλή ίωση. Τι πρέπει λοιπόν, ποιο πρέπει να είναι το καμπανάκι εκείνο για ένα γονιό, ώστε να ξεφύγει από μια τέτοια κατάσταση. Καταρχάς, κανένας γονιός δεν πρέπει να κάνει το γιατρό. Mm -hmm. Ακούω πολλέ φορέ και λένε: Έλα, γιατρέ έχει λίγο πυρετό. Έ, ένας, θα τον αφήσουμε τρει μέρε να δούμε πώ θα πάει και μετά, μα συνεχίσει πάνω από τρει μέρε, θα πάρουμε τηλέφωνο. Αυτό είναι λάθο. Μπορεί μέσα και σε μία ώρα να συμβεί κάτι σοβαρό και μπορεί να μην είναι μην να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι μια πνευμονία, mm -hmm. Έτσι, μπορεί να είναι μια οτίτιδα. Κανεί δεν ξέρει όταν ξεκινάει ένα πυρετό εάν πρέπει να περιμένει τρει μέρε. Αυτό είναι τελείω λανθασμένο. Κάθε παιδί. Εξαρτάται από την ηλικία που βρίσκεται και από τα συμπτώματα που έχει. Δηλαδή, ένα παιδάκι το οποίο είναι μηνών, ένα, δύο, τρει μήνε και κάνει πυρετό, δεν μπορεί να το περιμένει ούτε μία ώρα. Πρέπει αμέσω να το δει γιατρό. Ένα παιδί που είναι 5 χρονών, 7 χρονών, που έχει επίπεδο συνείδηση και καταλαβαίνει να σου πει αν πονάει το κεφάλι, αν κάνει εμετό, το βλέπει ή όχι, εκεί μπορεί λίγο να το περιμένει. Σίγουρα όμω, κάθε φορά που το παιδί είναι άρρωστο, πρέπει να υπάρχει μία επικοινωνία. Με έναν γιατρό. Κανεί ε, γονιό δεν μπορεί να πάρει αυτή την ευθύνη. Δεν το λέμε για να φοβήσουμε του γονεί. Mm -hmm. Το λέμε για να μην αμελήσουνε. Γιατί είναι χειρότερο να αμελήσεις. Είναι καλύτερα να πάρει δέκα φορέ το γιατρό τηλέφωνο για κάτι απλό και χαζό που λέμε, παρά να του σου ξεφύγει και να είναι μετά πολύ σοβαρά τα πράγματα για το παιδί. Και δυστυχώς ναι. σήμερα, ειδικά με την κρίση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ε, η υγεία έχει υποβαθμιστεί ε, για πολλούς λόγους. Ε, δεν ανάβουν τα καλοριφέρ στα σπίτια, mm -hmm. δεν έχουν ζεστά νερά στα σπίτια, δεν πλένονται όπως πλένόντουσαν, δεν κάνουν τα παιδιά την διατροφή που έκαναν παλιότερα, να τρώνε καλό φαγητό. Ε, όλα αυτά έχουν υποβαθμίσει την υγεία. Γι' αυτό mm. πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Α δούμε λοιπόν λιγάκι τα συμπτώματα εκείνα τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου σε περίπτωση που ένα παιδάκι έχει προσβληθεί από κάποιο είδου μηνικήτητα. Να τα δούμε λιγάκι έτσι επιγραμματικά. Υψηλό πυρετό και αυγενική δυσκαμψία. Υψηλό πυρετό σημαίνει πάνω από 39. Πάνω από έτσι, 39. Ναι. Πυρετό λέμε πάνω από 38. Μέχρι 37 και 2 είναι φυσιολογική θερμοκρασία. Από 37 και 2 μέχρι 38 λέμε ότι είναι δέκατα και πάνω από το 38 είναι πυρετό. Δεν μα πιάνει πανικό για ένα παιδάκι που έχει 38 και 2, 38 και 3, εκτό και αν είναι μικρό, μηνών. Κάτω από το χρόνο είναι πολύ πιο σοβαρά το τα ελέγματα, πράγματα. Λοιπόν. Αυγενική δισκαμψία είναι χαρακτηριστική τη μηνηγίτιδα. Ένα παιδάκι που δεν μπορεί να κάμψει το ε, λαιμό του, ε, να κουμπίσει δηλαδή. Στο σαγόνι του, στο στέρνο του, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Πάμε στο πονοκέφαλο, το οποίο βεβαίως φαντάζομαι σε ένα μωρό παιδί ε, είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσουμε, ότι, να το αντιληφθούμε ότι συμβαίνει. Ίσως σε μια ηλικία 5, 6, 7 χρονών που είπατε ότι έχει μια συνείδηση. Ναι και Καλύτερη μικρότερο και δυόμιση χρονό και τριό χρονό mm -hmm. ότι το παιδάκι πιάνει το κεφάλι του, σου δείχνει πονάω στο τάδε σημείο. Ε, βέβαια δεν μπορεί να καταλάβει ο γονιό σε αυτή την ηλικία αν είναι ο Τίτιδα για παράδειγμα, πονάει mm -hmm. τα αυτή ή αν είναι γενικά μια κεφαλαλγία. Όμω, ε, όμως ναι, ένας πονοκέφαλος είναι ένδειξη σοβαρή. Μάλιστα. Πυρετός τον αναφέραμε. Εμορραγικό εξάνθημα. Είναι αυτό που είπατε ότι είναι ίσως ένα από τα πιο σοβαρά στάδια της ασθένειας. Είναι το τελευταίο στάδιο και το πιο σοβαρό. Δηλαδή, πλέον έχουμε μπει σε πολύ δύσκολε καταστάσει. Ε, ο γονιό δεν μπορεί να διαγνώσει το αιμορραγικό εξάνθημα. Πάρα πολλέ ε, παιδικέ αρρώστιε έχουν εξάνθημα. Η λαρά, η ερυθρά, η παροτίτιδα, πάρα πολλέ ιώσει. Ο γονιό δεν μπορεί να το διαγνώσει. Ε, αν όμω έχει το παιδί πυρετό και βγάζει και εξάνθημα, είναι οπωσδήποτε ένδειξη για να πάρει το γιατρό τηλέφωνο και το πει: Κοίταξε, έχει πυρετό, μου πέταξε και ένα εξάνθημα. Έχει κάτι κοκκινίλε, έτσι και ο γιατρό θα μπορέσει να πει αν πρέπει να το δει ή όχι. Μάλιστα. Ε, ο εμετό είναι ένα από τα συμπτώματα mm. τα οποία θα δούμε επίση, δηλαδή αν έχουμε ένα παιδί το οποίο κάνει εμετό. Γιατί τα παιδιά μικρά είναι, μπορεί να φάνε κάτι, μπορεί να του έχει πειράξει κάποια αλλεργία. Ο εμετό λοιπόν, πώ πρέπει να μα προβληματίσει ή να μην μα προβληματίσει μια τέτοια περίπτωση. Ε, αν Λειτουχή έχουμε... συνδυαστικά δηλαδή. Ναι, ναι, αν έχουμε πυρετό και κάνει και εμετό, εκεί τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Αν στα καλά καθούμε ένα παιδάκι κάνει αιμετό γιατί έτρεξε, έφαγε λίγο περισσότερο, δεν ε, χώνεψε καλά, ε, μπορούμε να το περιμένουμε. Αν όμως έχουμε ήδη μια διαθεσία, έχουμε πυρετό και βλέπουμε ότι κάνει και αιμετό, τότε ε, τα πράγματα Σας είναι πιο σοβαρά. Μας. Σύγχυση και φωτοφοβία. Σύγχυση σημαίνει όχι καλό επίπεδο συνείδησης. Έχει ένα παιδί το οποίο συνεννοείσαι, παίζει, γελάει, ε, διαβάζει. Βλέπει τηλεόραση, μιλά, επικοινωνεί. Αν το παιδάκι αρχίσει να μην επικοινωνεί καλά, άλλα να του λες και άλλα να λέει, άλλο να, να του μιλά και να μην μιλάει, σημαίνει ότι βρίσκεται σε μία σύγχυση. Ε, αυτό είναι ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Και βέβαια η σύγχυση είναι σύμπτωμα τη μηνυγίτηδα, είναι όμω και άλλων ασθενειών, αλλά σίγουρα μόνο ο γιατρό μπορεί να, να κρίνει. κρίνει. Και η φωτοφοβία βεβαίω, δηλαδή η φωτοευαισθησία και το να προσπαθεί ένα παιδάκι να κρυφτεί από, τον απευθείας, από την ηλιακή ακτινοβουλία γενικώ το φω. Ναι, και γεν, ναι, γενικά και το φω και του δωματίου. Mm -hmm. το, το φως μπορεί να το ενοχλεί. Και η φωτοφοβία είναι μία ένδειξη, ε, αλλά όχι μόνο αυτό. Πότε συνιστάται ένα εμβολιασμό, ειδικά στι περιπτώσει. Ε, υπάρχουν και πάλι κατηγορίε, υπάρχουν ηλικιακέ ομάδε που θα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν ή μπορεί αυτό να παραταθεί. Όσον αφορά τη μηνικήτιδα, τα εμβόλια ξεκινάνε ακόμα και από την ηλικία των δύο μηνών. Mm -hmm. ε, ιδιαίτερα για την μηνικήτιδα που προέρχεται από τον μηνικιτιδό κοκοβίτα, που είναι και η πιο σοβαρή από όλε, ε, οι πιο ευαίσθητε ομάδε που μπορούν να υποστούν σοβαρέ βλάβε είναι κάτω από πέντε χρονών mm -hmm. και πάνω από 10. Πάνω από 10. Δηλαδή ναι. αυτό το κενό, το 5 με 10 ετών, γιατί είναι θωρακισμένοι περισσότερο, ε, περισσότερο τα παιδιά και το 10 είναι που με προβληματίζει λιγάκι η ηλικία, των 10 και μετά. Ανάλογα με το μικρόβιο, ε, έχει διαφορετική προτίμηση στις ηλικίε. Οπότε ο μηδιόκος Β, στατιστικός, ναι. χτυπάει περισσότερο τα παιδάκια κάτω από 5 χρόνο και πάνω από 10. Στατιστικός, όχι όμως ότι μεταξύ 5 και 10 mm -hmm. δεν έχουμε πρόβλημα, η έφηβοι λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ ευαίσθητη στο Μινγκηδό Κοβίτα και mm. πιθανόν να οφείλεται στο γεγονό ότι οι έφηβοι κάνουν πολύ παρέα μεταξύ τους, χαιρετιούνται, φιλιούνται, κοιμούνται μαζί, πάνε κατασκήνωση, mm. στο σχολείο εκεί κάνουν παρέες, οι αγκαλιάζονται, κοινωνικοποιούνται, ναι. πάνε το βράδυ σε ένα πάρτι ε, στα... και, και Γι' αυτό αυτός είναι ένας από τους λόγους που είναι πιο ευάλωτη στην μηνικήτιδα, τη β' ειδικά, διότι η μηνικήτιδα αυτή μεταφέρεται με την επαφή, με το σάλιο, με το, με το φτέρνισμα, με τη μίξα. Είναι ε, και αερόβια, δηλαδή. Μπορεί ε, να μεταφερθεί ακόμη και με τον αέρα, ή πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους επαφή, ε, είτε είναι τα χέρια, είτε είναι ένα φιλί, είτε είναι κάποια σωματίδια από, από ένα φτέρνισμα. Ε, το φτέρνισμα θα μπορούσαμε να το χαθήσουμε. Mm. Αερόβιο που είπατε. Mm -hmm. έτσι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Όταν φτερνιζόμαστε, η ταχύτητα που φεύγουν τα σταγονίδια από το στόμα ταξιδεύουν περίπου με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Σαν να πηγαίνει ένα αυτοκίνητο με 150 χιλιόμετρα την 150 ώρα. Την Άρα ώρα. λοιπόν, όταν φτερνιζόμαστε ή βύχουμε, φεύγουν τα σταγονίδια 1,5-2 μέτρα μακριά. Mm -hmm. Και για ένα χρονικό διάστημα αιωρούνται. Όσοι λοιπόν είναι εκεί γύρω από το άτομο αυτό, είναι εύκολα να κολλήσουν. Μάλιστα. Και αυτό τονίζουμε ότι μπορεί να συμβεί πολύ εύκολα στου εφήβου. Μια κατηγορία η οποία θα περίμενε κανεί ότι έχουν αναπτύξει ένα νοσοποιητικό σύστημα. Και όμω εκπλήσουμε πολύ έντονα που μου λέτε ότι οι έφηβοι αποτελούν μια ευπαθή ομάδα, ειδικά για τον μηνυκητικό κοκοβίτα. Β. Ακριβώ έτσι είναι. Οι στατιστικέ αυτό mm -hmm. λένε. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι συνήθω στα σχολεία εμφανίζεται η μηνυκτήτα ή και στο στρατό mm -hmm. ακόμα. Εκεί δηλαδή που συγχρονίζονται, όπω λέμε, οι νέοι και οι οποίοι στις κοινωνικέ τους εκδηλώσεις οι έφηβοι είναι πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Δεν Μάλιστα. είναι όπως οι μεγάλοι σε χαιρετό διαχειραψίας και τελείως. Αγκαλιάζονται όλη η μέρα, φιλιούνται, μιλάνε κοντά. Νομίζω ότι γίνεται απόλυτα σαφή. Ε, εμβόλιο, ειδικά για τον μηνικητητό κοκοβίτα, φαίνεται ότι κυκλοφορεί σε πολλές χώρες, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον Καναδά. Στην Ελλάδα όμως υπάρχει αυτή η πρόσβαση στο εμβόλιο αυτό και αν Πώ μπορεί κανεί να έχει πρόσβαση και τι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι αλήθεια ότι το τελευταίο καιρό παρασκευάστηκε εμβόλιο το οποίο απευθύνεται μόνο για τους εφήβους, δηλαδή για την ηλικία από 10 χρονών και πάνω αλλά και μέχρι 60 χρονών που δεν είναι έφηβοι αλλά η πάση περιπτώσει είναι ένα εμβόλιο το οποίο είναι στοχευμένο για τις ηλικίες από 10 χρονών και πάνω. Και πρέπει να το κάνουν οι έφηβοι ε, και μάλιστα γίνεται σε δύο δόσεις, ε, μία ας πούμε, δόση θα την κάνουμε τώρα και μία θα την κάνουμε μετά από έξι μήνες για να καλυφθούν και αυτές οι ομάδες. Πόσο διάστημα μπορεί να μας καλύψει αυτή η επαναλαμβανόμενη δόση, οι δύο δόσεις δηλαδή μας καλύπτουν πλέον για το υπόλοιπο της ζωής μας ή θα πρέπει μελλοντικά να ξανακάνουμε ένα τέτοιο εμβόλιο. Αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή και οι μελέτες που έχουν προηγηθεί δείχνουν ότι θα μας καλύψει για όλη τη ζωή. Mm -hmm. Ενδέχεται όμως, όπως έχει συμβεί και με άλλα εμβόλια, με την πάροδο των χρόνων και επειδή αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες και οι... αλλάζουν και τα μικρόβια, ε, να απαιτηθεί αργότερα, υπόθεση είναι αυτό, ε, ακόμα μία δόση, κάποτε. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που ισχύει είναι ότι κάνοντα αυτέ τι δύο δόσεις, για όλη τη ζωή το άτομο είναι προστατευμένο. Έφευγε λοιπόν μία υπαθή κατηγορία, όπου εάν και εφόσον εμβολιαστεί για τον μηνικητιδό κοκοβίτα, θα είναι καλυμμένη. Ερώτηση. Ποιε εγγυήσει μπορεί να έχει ένα γονιό ότι ένα τέτοιο εμβόλιο είναι ασφαλέ, χωρί παρενέργειε που μπορεί να έχουν κάποια αποτελέσματα δυσάρεστα για το παιδί και βέβαια η αποτελεσματικότητα αυτή του εμβολίου. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και έχουν αποδείξει ότι το εμβόλιο αυτό είναι ασφαλέστατο. Επίσης, επ' να σας πω ότι όλα τα εμβόλια πριν κυκλοφορήσουν γίνονται κάποιες μελέτες. Ε, όμως, οι μελέτες αυτές δεν χρειάζεται να είναι όπως γίνονταν παλιότερα να εμβολιαστούν χιλιάδες άτομα για να δούμε τα αποτελέσματα. Η βιοτεχνολογία είναι πάρα πολύ προη... προηγμένη και με λίγες μελέτες έχουμε καλά αποτελέσματα για να είμαστε ασφαλείς. Θα σας πω αντίστοιχα. Παλιότερα, όταν έπαιρνε ένα αυτοκίνητο, έπρεπε να κάνει κάποια χιλιόμετρα για να το στρώσει. Ήγενε με Δευτέρα, με Τρίτη, ε, 5.000 χιλιόμετρα έπρεπε να κάνει, για παράδειγμα, 500.000 για να το στρώσει. Τώρα τα αυτοκίνητα από το εργοστάσιο βγαίνουν στρωμένε οι μηχανέ. Το ίδιο είναι και τα εμβόλια. Τώρα πια τα εμβόλια, όταν βγαίνουν στην παραγωγή, είναι ήδη δοκιμασμένα με άλλου τρόπου, με βιοτεχνολογικού τρόπου και είναι ασφαλή και ξέρουμε τα αποτελέσματά του. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να τα φοβόμαστε. σα ίσα. -ίσα Πρέπει να τα κάνουμε για να προστατευτούμε. Είπατε προηγουμένω για ένα ολόκληρο σύστημα εμβολιασμών, το οποίο λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο και προβλέπεται από την πολιτεία. Αν λοιπόν ένα τέτοιο εμβόλιο κατά του Μηνυκητό Β είναι όπω μου το περιγράφετε, πολύ σημαντικό να γίνει, ειδικά για ευπαθεί κατηγορίε όπω είναι τα πολύ μικρά παιδιά, αλλά και οι έφηβοι, ε, τότε γιατί δεν προβλέπεται η κάλυψή του από τα δημόσια ταμεία ή δεν είναι μέσα στον, ευρω... στον εμβολιασμό. Πού προβλέπει ένα πρόγραμμα. Ε, θα πρέπει να σας πω ότι άλλα είναι τα επιστημονικά κριτήρια mm -hmm. και άλλα είναι τα ασφαλιστικά κριτήρια. Ε, επιστημονικά λοιπόν το εμβόλιο αυτό όπως και όλα τα εμβόλια πρέπει να γίνονται για να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών και των ενηλίκων. Mm -hmm. Τα κράτη ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχουν παίρνουν αποφάσεις αν θα πρέπει να καλύψουν ένα εμβόλιο ή όχι και ειδικότερα τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί και σε πολλέ χώρε έχουμε διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία. Άρα λοιπόν σήμερα το εμβόλιο αυτό δεν καλύπτεται πλήρω. Αύριο όμω μπορεί να το καλύψει το κράτο εάν έχει τη δυνατότητα την οικονομική. Mm -hmm. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται. Επίση καλύπτεται για κάποιε ομάδε παιδιών που θεωρούνται ότι είναι πιο ευπαθεί. Για παράδειγμα, καρδιοπαθεί, ε, άσθμα. Η με πεσμενο ασωπητικό ε, καλύπτονται. Ενδεχομένω αύριο μεθαύριο. Αν πάλι να... καλύτερα λοιπόν τα οικονομικά. Τα οικονομικά να καλυφθεί για όλου. Πάντω δεν σημαίνει όμως... ότι είναι λιγότερο ε, επικίνδυνη ασθένεια. Όχι, Έτσι, να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Όχι, είναι η σοβαρότερη μορφή μηνυγκίτιδα που μπορεί να υπάρξει. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, επιστημονικά το εμβόλιο πρέπει να γίνεται. Ασφαλιστικά είναι θέμα αλλωνών να το λύσουν. Γιατρέ, και εγώ είμαι γονιό, και αύριο μεθαύριο θα κληθώ να κάνω ένα τέτοιο εμβόλιο, να πάρω μια απόφαση, μάλλον για το παιδί μου, εάν θα πρέπει να κάνω το εμβόλιο του μηνυγκριδόκου Β ή όχι. 58% λοιπόν των ζευγαριών δεν αποφασίζουν γιατί υπάρχει αυτή η διένεξη μεταξύ του, αν πρέπει ή δεν πρέπει. Πώ πείθει λοιπόν ένα γονιό για την 100% αποτελεσματικότητα του εμβολίου και βεβαίω για τα αποτελέσματα τα οποία θα παρέχει, Θα πρέπει να σα πω. Ότι το 58% των γονιών δεν έχουν μόνο αυτή τη διαφωνία. Υπάρχουν πάρα πολλέ διαφωνίε στα ζώα. <Δεν> μόνο βέβαιο για... μπορώ για να σα πω Γιατί λοιπόν να μην έχουν διαφωνία και για τα εμβόλια. Γιατί αφορά ακριβώ ένα ζήτημα το οποίο έχει κάνει με την υγεία του παιδιού του. Αφού λοιπόν οι γονεί δεν μπορούν να αποφασίσουν μεταξύ του, υπάρχει ο ειδικό. Ο ειδικό αυτό είναι ο γιατρό. Mm -hmm. Ο γιατρό εμπιστοσύνη του, που θα του πει τι πρέπει να κάνει στο παιδί του. Για κάθε πράγμα στη ζωή μας, όταν έχουμε μία αμφιβολία, θα υπάρχει ο ειδικό. Αύριο θα πάθει κάτι άλλο ο ίδιος ο γονιός ή η μαμά ή ο μπαμπάς. Δεν θα πάει στον γιατρό. Άμα του πει να χειρουργηθείς, δεν θα χειρουργηθεί. Τι θα κάνει, θα έχει διαφωνία. Απλώς το εμβόλιο, επειδή είναι πρόληψη, Λειτουργεί λίγο περίεργα το μυαλό mm. του γονιού και λέει να το κάνω, να μην το κάνω. Ισχύουν όλα αυτά που είπαμε σε αυτή την εκπομπή που ξεκινήσαμε να λέμε γιατί δημιουργήθηκαν τα εμβόλια και τι θα συμβεί mm. στον κόσμο, στη γη και όχι μόνο στην οικογένεια του καθενό, αν σταματήσουμε να εμβολιάζουμε τα παιδιά. Επειδή μιλάμε για ένα συγκεκριμένο τύπο πλέον μηνυγκίτιδα, τον μηνυγκίτιδιόκοκο Β, το μικρόβιο αυτό λοιπόν που προκαλεί τη μηνυγκίτιδα Β, θέλω να μου πείτε αν υπάρχει μια διαφοροποίηση στα συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να μας χτυπήσουν το καμπανάκι από την κοινή μηνυγκίτιδα ή είναι όλα τα σύμπτωματα αυτά γενικοποιημένα, γενικευμένα για αυτόν τον τύπο μηνυγκίτιδας. Αυτός ο τύπος της μηνυγκίτιδας έχει τα ίδια συμπτώματα και με τις άλλες, mm -hmm. απλώς είναι πιο θορυβόδη. Και επίσης αν συμβεί αυτό, αυτό το μικρόβιο, αφήνει περισσότερα προβλήματα στην υγεία του παιδιού. Εάν, εάν γλιτώσει τη ζωή του... Μπορεί να το αφήσει η παράλυση. Στα χέρια, στα πόδια, στην ομιλία. Αυτά είναι τα νευρολογικά υπολείμματα ναι. όπω λέμε, έτσι. Σημαντικά ζητήματα τα οποία εάν... επηρεάζουν τη ζωή ενό ανθρώπου πλέον. Φυσικά. τη ζωή Και την ενός ποιότητα, ανθρώπου. αλλά και τον γύρο του, έτσι. Ε, το εμβόλιο αυτό, ειδικά για τον μηνυκτηδόκο κοβίτα, μπορεί να γίνει παράλληλα με άλλα εμβόλια, ή θα πρέπει να αποφεύγει τη χρήση του, υπάρχουν δηλαδή περιορισμοί, να το πούμε έτσι. Όχι, δεν υπάρχει κανένα περιορισμό μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα και με άλλα εμβόλια, όπως και άλλα εμβόλια μπορούν να γίνονται ταυτόχρονα μαζί. Mm -hmm. Απλώς, mm -hmm. εάν το παιδί έχει τη δυνατότητα γονιό να το πηγαίνει συχνά στο γιατρό, είναι προτιμότερο να τα κάνει ξεχωριστά, μήπω στις παρενέργειες τις μικρές που υπάρχουν, που είναι ένας πυρετός, για παράδειγμα, mm -hmm. ή ένα πρίξιμο του χεριού, κάνοντας δύο ή τρία εμβόλια την ίδια μέρα, μπορεί mm -hmm. να έχουμε mm -hmm. μια... Περισσότερη αύξηση αυτών των συμπτωμάτων. Όμω, σε παιδιά τα οποία δεν μπορούμε να τα πιάνουμε όπω λέμε κάθε τόσο του κάνουμε εμβόλια, όπω είναι μεταναστευτικοί πληθυσμοί, ε, αφρική κτλ., τα, τα κάνουμε όλα μαζί. Τα πολυδύναμα που λέμε εμβόλια. Σε όχι μονοδύναμα, πολυδύναμα για να καλύψουμε διάφορε ασθένειε όλε ε, με τη μία. Υπάρχουν, τα πολυδύναμα είναι όταν σε μία σερρήκα έχει mm. μέσα τρία, τέσσερα, πέντε εμβόλια. Μπορεί όμω. Την ίδια μέρα να κάνει ένα εμβόλιο στον μπράτσο, το ένα, ένα εμβόλιο στο άλλο. Α, και ένα αυτή εμβόλιο υπηλογή. και στον ποπό mm -hmm. ή στον πούτι. Mm -hmm. Μπορεί να τα κάνει. Ότι μπορούν να γίνουν, μπορούν να γίνουν. Απλώ μπορεί να έχει λίγο περισσότερε πιθανότητε να κάνει πυρετό ένα παιδάκι ή να βρει το χεράκι. Του. Να επιβιώσει δηλαδή μόνο. με Αυτό μόνο. Περτέρω. Τίποτε άλλο. Αν είναι αναγκαίο όμω, δεν το πιάνει mm -hmm. το παιδί γιατί σήμερα το βρήκε και δεν ξέρει μετά από πόσου μήνε θα το ξαναβρει, του τα κάνει. Πιστημονικά είμαστε σωστοί. Χαίρομαι που το αναφέρετε αυτό. Γιατί επίση θέλω να σα ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό. Οι έγκυε που βρίσκονται σε περίοδο θυλασμού, ειδικά για τον μήνυμα κοκοβίτα, τη μπορούν να υποβληθούν στο συγκεκριμένο εμβόλιο. Ναι, βεβαίω. Μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Mm -hmm. Το γεγονό λοιπόν ότι θα έχουν την ανάπτυξη του παιδιού του μέσα από τι ίδιε λόγω του θυλασμού δεν επηρεάζει κάτι. Δεν επηρεάζει. Mm -hmm. Μακάρι να περνούσε το εμβόλιο στο γάλα τη μαμά και να, εμβολια... Αν... να μπορούσαμε να εμβολιάσουμε και το παιδί μέσω του γάλακτος. Εάν, εάν, η ανοσοποίηση μπορούσε να γίνει ε, διαμέσου του στόματος και της πεπτικής οδού. Μάλιστα. Άρα γιατρέ, για να κλείσουμε τη συζήτηση μας αυτή, ε, τρία πράγματα κρατάω. Ένα, ότι ο εμβολιασμό πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται για να προστατέψουμε παιδιά, ενήλικες και εφήβους. Δεύτερον, μηνικτιδόκοκος Β, και γενικά η νικίτιδα είναι κάτι το οποίο μπορεί να προληφθεί με ένα νέο εμβόλιο που κυκλοφορεί. Σωστά. Και το τρίτο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι οι δόση τις οποίες λαμβάνει ένας άνθρωπος, ειδικά στον μηνικητεδό κοκοβίτα, μπορεί να τον καλύψουν πλέον για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Νομίζω ότι λυθήκαν αρκετέ απορίες και ε, πέσανε έτσι, αρθήκανε κάποιοι φόβοι ίσως που μπορεί να υπάρχουν σε έναν νέο γονιό και όχι μόνο. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία και αν μου επιτρέπετε κλείνοντα την εκπομπή να σας πω ότι ο στόχος πλέον είναι να ενημερωθούν τα παιδιά πάνω στα εμβόλια. Μέχρι τώρα ενημερώνουμε τους γονείς ε, και όπως είδατε μου λέτε και το 58% έχουν μεταξύ τους αφιβολίες. Τώρα ο στόχος μας είναι να ενημερώσουμε τα ίδια τα παιδιά στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν πιο εύκολα, πείθονται πιο εύκολα και μετά θα πάνε στους γονείς τους να τους μεταφέρουν αυτά τα οποία έμαθαν. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν νομίζω ότι κάτι ετοιμάζεται για τα παιδιά. Να το πούμε. Ναι, να το πούμε. Ε, πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα παραμύθι ε, για εμβόλια όπου μέσα από το παραμύθι που τα παραμύθια εντυπωσιάζουν τα παιδιά και τα πείθουν περισσότερο, μαθαίνει το παιδί ακριβώς αυτά τα οποία είπαμε. Δηλαδή τι είναι το εμβόλιο, πόσο το ωφελεί και να μην φοβάται τον εμβολιασμό να μην φοβάται την βελόνα. Αυτό το, εμβόλιο, το βιβλίο το έχω γράψει εγώ ε, μαζί με μία δημοσιογράφο υγεία, τη Φλόρα την Κασαβέτη, και πρόκειται να κυκλοφορήσει σε μερικέ εβδομάδε. Με τα χαρά σου, λοιπόν, θα περιμένουμε να το δούμε και γιατί όχι να ενημερωθούμε και από αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και κοντά μα. Σα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Η ύπουλη ασθένεια του μηνικητιδό κουκουβίτα μπορεί να προσβάλλει μικρού και μεγάλου, ενώ και οι έφηβοι αποτελούν μια συχνά παραμελημένη πληθυσμιακή ομάδα λόγω τη ηλικία αλλά και των καθημερινών υποχρεώσεών του. Τα μέσα για την πρόληψη τη ασθένεια υπάρχουν και είναι τουλάχιστον απαραίτητο ακόμη και εκείνοι οι γονεί που δεν επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο κατά του μηνικητιδό κουκουβίτα στο παιδί του να είναι ενημερωμένοι πλήρω. Σα ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά μαζί μα. Από εμά, γεια σα.